Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η 6η και η 7η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων. Είχαμε αρκετές επερωτήσεις, ενδεικτικά σας αναφέρω, απαντήθηκαν από την Περιφερειακή Αρχή επερωτήσεις σχετικά με το Film Office, το 6ο Δημοτικό της Γαρίτσας, το έργο 3 γεφύρια βριώνει, την δακοκτονία στις περιφερειακές ενότητες, το κεδασί, τα υδατοδρόμια και το εργοστάσιο απορριμμάτων της Κέρκυρας. Όσον αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, την Κυριακή, στην 6η συνεδρίαση, εγκρίθηκε η πρώτη τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης, η δεύτερη αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2024. Ορίστηκαν εκπρόσωποι για κίνηση τραπεζικών συναλλαγών της περιφέρειας και συγκροτήθηκαν επιτροπές και ορίστηκαν επίσης εκπρόσωποι στα διοικητικά συμβούλια. Στην 7η συνεδρίαση της Δευτέρας, εγκρίθηκαν νομοδοτήσεις επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα στο Λάφκι και στο Μαθράκι, ορίστηκαν μέλη στα όργανα διοίκησης του ΚΙΕ Εύδοξος και εγκρίθηκε ο προγραμματισμός πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του έτους 2024. Στις δύο αυτές συνεδριάσεις, το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέδωσε και 4 ψηφίσματα. Το πρώτο ήταν για το κτηματολόγιο, ζητώντας παράταση περαίωσης έως τις 31/12/2024. Επίσης, εξεδόθη ένα ψήφισμα για τα ΕΛΤΑ, καταδικάζοντας το Περιφερειακό Συμβούλιο τα καταστήματα των ΕΛΤΑ στην Κέρκυρα και στα άλλα νησιά που κλείνουν. Ένα ψήφισμα για τους εργαζομένους ξενοδοχείου της Κέρκυρας που παραμένει κλειστό λόγω ανακαίνησης. Και τέλος, ψήφισμα για τα προβλήματα του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Ζακίν. Ήταν επερώτηση. Υπάρχουν εκεί πέρα κάποια προβλήματα στην προηγούμενη μελέτη. Λείπει η υδραυλική που είναι πολύ σημαντική γιατί η παράκαμψη συνορεύει, περνάει από δίπλα από την λιμνοθάλασσα Χαλικιόπουλου. Επομένως, επανεξετάζεται το θέμα.